Να βρεθεί λύση εδώ και τώρα και να πληρωθούν οι τεφλοπαραγωγοί πριν ξεκινήσει το αναπτυξιακό συνέδριο στην Κεντρική Μακεδονία, ζήτησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καθώς ο ίδιος νιώθει εκτεθειμένος από τους αρμόδιους υπουργούς, συνεργάτες του και τη διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται μια μικρή χρηματοδότηση ή δανειοδότηση από την Τράπεζα Πειραιός, ενώ γίνονται προσπάθειες ώστε να ολοκληρωθούν οι επαφές με τους ενδιαφερόμενους, εκείνους του εσωτερικού και του εξωτερικού, που επιθυμούν να πάρουν στα χέρια τους την ελληνική βιομηχανία. Ωστόσο, μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από την πολιτεία, με αποτέλεσμα οι τεφλοπαραγωγοί να συνεχίζουν την κατάληψη στο πλατή και να μην πωλείται ούτε ένα κόκο ζάχαρης, παρόλο που φτάνουν φορτηγά προκειμένου να φορτώσουν προϊόν. Εγώ ήρθα σήμερα το πρωί από το εργοστάσιο του Πλατέως για το δικαστήριο εδώ, γιατί είμαι κατηγορούμενος. Είμαστε εκεί για τρίτη μέρα κατάληψη της βιομηχανίας εκεί. Δεν αφήνουμε να πουλήσουν πλέον ζάχαρη καθόλου. Την Τετάρτη υπήρχε, την Τρίτη, μια διευπουργική. Δεν βγαίνει κανένας να μας πει τι έγινε σε αυτό. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Πέστε τώρα, παιδιά, ότι θα πληρωθείτε μετά από ένα χρόνο, μετά από ένα μήνα. Και η καλλιέργεια, αν τη θέλετε για φέτος, θα συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Το κακό είναι ότι δεν λένε τίποτα. Κάθε ώρα που περνάει είναι προς βάρος ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Δηλαδή η αγανάκτηση περισσεύει πλέον. Τι να σας πω. Είναι κρίμα. Με τη διοίκηση μιλήσατε εσείς? Μιλάει με τη διοίκηση, τίποτα. Ο διευθύνων σύμβουλος λέει το ανέλαβε το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν μας κόνει τα τηλέφωνα, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Τι να σας πω. Δηλαδή μια κατάσταση. Είμαι στη βιομηχανία από το 1980. Κάνω καλλιεργώ τέφτλα και επαγγελματικά με τα μηχανήματα. Τέτοιο χάλι πρώτη φορά. Να δουν πολύ πιο σοβαρά το πρωτογενή τομέα. Όλα από εκεί εξαρτιόνται. Από τον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς δεν τον βλέπουν σοβαρά. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Από την άλλη, ασφυκτικά πλέον πιέζει το χρονικό διάστημα που έχει απομείνει για καλλιέργεια, καθώς αυτό λήγει στις 30 Μαρτίου. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που θα απαγορεύσουν τον τεφλοπαραγωγό να μπει στο χωράφι, εφόσον συνεχιστεί η κακοκαιρία. Έχουμε τέλη Μαρτίου και δεν έχει σπαρθεί τέφλο σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, τελειώνει και καλλιέργεια. Και δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα, είναι κοινωνικό. Δηλαδή, πάει και σε άλλα επαγγέλματα. Από την καλλιέργεια το τέφλο έχει μια σειρά επαγγέλματα που έβγαζε ένα μεροκάμωτο. Θα πάει και αυτό. Δεν μπορεί κανένας να το σκεφτεί. Δηλαδή, την ανάπτυξη πώς την ονειρεύονται? Με το να μας βάζει συνέχεια φόρος, να πληρώνει το 20% των ανθρώπων που παράγουν στη χώρα, είτε είναι αγρότες είτε κάτι άλλο. Δηλαδή τη ζημιά την πληρώσουν μόνο αυτοί που δουλεύουν πραγματικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Άρα τέλος η τεφλοκαλλιέργεια για φέτος, έτσι φαίνεται. Έτσι, από ό,τι φαίνεται και καιρικές. Δηλαδή και τώρα να μας έλεγαν έχουμε και τις καιρικές συνθήκες. Θα πάμε σε πολύ όψιμη καλλιέργεια. Σε πολύ όψιμη καλλιέργεια κάποιος παραγωγός θα το σκεφτεί σοβαρά. Γιατί δεν θα έχει τα αποτελέσματα που πρέπει να έχει. Οι παραδοσιακοί καλλιεργητές και τώρα να μας πούν θα σπείρω μετά. Δηλαδή εγώ ναι, θα ξανασπείρω γιατί δεν θέλω να φύγει η καλλιέργεια. Ο έκει αλίμον αν μείνουμε όλοι μόνο στο βαμβάκι. Σαν όμως Ερονέστο, αυτά τα λίγα που σπερνόταν τα τέφτλα ήταν ένα αντίβαρο στις άλλες καλλιέργειες.